Πάω τώρα σε έναν εξαιρετικό διπλωμάτη, πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Περικλή Νεάρχου, διότι ο κύριος Νεάρχου έχει εμπειρία, αλλά έχει και βιωματική εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το έχω ξαναπεί ότι η παραβίαση του διεθνούς δικαίου για μας δεν μπορεί να είναι αλακάρτ, γιατί υπάρχει η Κύπρος. Κατά συνέπεια εδώ έχουμε ομή παραβίαση. Είναι το δίκαιο του ισχύρου. Ας μην ψάξουμε αιτίες, φταίει ο ένας, δικαιολογεί. Στο πεδίο ο απλός κόσμος ξεριζώνεται ή είναι νεκρός. Καλημέρα κύριε Νεάρχου. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα στους ακροατές μας. Κύριε Νεάρχου, θέλω με βάση την εμπειρία που έχετε να σας ρωτήσω, αν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για τον Ιξ λόγο, καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι και αποφασίζαν ανακοχή και μία οδική χάρτα αποκλιμάκωσης, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αυτά που θέλει ο εισβολέας η Ρωσία του Πούτιν και αυτά που απαντάει η Ουκρανική κυβέρνηση, πόσο θα μπορούσαν, ακόμη και αν η Ουκρανική κυβέρνηση πιθαναγκάζεται με τη δύναμη των όπλων και του αποκλεισμού της, πιθαναγκάζεται να πει ναι, πόσο θα είχαν νομιμοποιητική βάση? Το θέμα δεν είναι η νομιμοποιητική βάση, το θέμα είναι το πόσο εφικτό είναι αυτό. Γιατί πραγματικά όταν κάνει κανείς πόλεμο θέτει ορισμένους στρατηγικούς στόχους και η ρωσική πλευρά από τη στιγμή που πήρε αυτή την απόφαση να κάνει εισβολή, να εισβάλλει στην Ουκρανία, δεν μπορεί να, και έχει αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, τόσο φοβερό κόστος και διπλωματικό και οικονομικό και από κάθε άποψη ανθρώπινο. Θα πρέπει λοιπόν από την πλευρά της να κατακτήσει ορισμένους στρατηγικούς στόχους του, τους οποίους θεωρεί ως ελάχιστους για να κατοχυρώσει αυτό που επικαλείται ως φόβο που τη ενέπνευσε την εισβολή. Δηλαδή είναι, παραπέμπει στη γεωπολιτική κατάσταση. Και εκεί πέρα έχουμε ένα δεδομένο ότι τώρα η Ουκρανία δέχεται να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο δεν δεχόταν από την αρχή, δεν δέχτηκε από την αρχή και οδήγησε τα πράγματα σε μεγάλη οξύτητα, ένταση και σε εισβολή τελικά. Θα ήταν δηλαδή μια λύση. Θεωρητικά μιλάμε τώρα ότι αν ας πούμε υπήρχε συμφωνία μεταξύ των μεγάλων και της Ουκρανίας στη συνέχεια για ουδετεροποίηση της Ουκρανίας ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με ασφάλεια και με Ανατολή και με Δύση, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα μετά την εισβολή και μετά τις θυσίες και τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχει ένα τραπέζι διαπραγματεύσεως το οποίο είναι παράλληλο προς τις επιχειρήσεις και ούτως ώστε να υπάρχει ένας διάβλος ανοιχτός για ενδεχόμενη ανακοχή και αποκλιμάκωση. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ή δηλαδή ήδη οι Ουκρανοί να υποχωρήσουν σημαντικά από τις θέσεις που δεν είναι πια εκείνες που ήταν στην αφετηρία, αλλά και κυρίως να υπάρξει μια συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής μεταξύ των δύο μεγάλων. Άτυπη, διακριτική, γιατί δεν το βλέπω πάρα πολύ ρεαλιστικό χωρίς μια συνεννόηση σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας να αρχίσει μια αποκλιμάκωση στην Ουκρανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σαχίνη. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, κύριε Νεάρχου, γιατί περίπου το υπονοήσατε. Αρκεί πια σε αυτόν που έχει εισβάλει και που έχει ένα κόστος. Κόστος στο ανθρωπιστικό πεδίο από τους νεκρούς. Κόστος, αν θέλετε, για την ίδια του την πολεμική επιχείρηση. Χάνει υλικό, χάνει άντρες. Δεν είναι ανέφελο. Πιστεύετε ότι του αρκεί πια η ουδετεροποίηση, να το πω έτσι, της Ουκρανίας? Από την εμπειρία σας αυτό επικαλούμε. Ή στη διαπραγμάτευση πια ζητάει τον ουρανό μετάστρα? Όχι, είπα ότι στην αρχή συζητούσε την ουδετεροποίηση και δύο αυτόνομες περιοχές. Έφερε τρεις όρους βασικά. Την ουδετεροποίηση της Ουκρανίας, την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικής και την αυτονομία των δύο περιοχών, Λουκάνσκα και Ντονιέσκα. Σήμερα, από τη στιγμή που έγινε εισβολή, οι στόχοι έχουν αναβαθμιστεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτεί και θέλει δια του
δια των τετελεσμένων γεγονότων να προδιαγράψει τη λύση που θα δεχθεί. Γι' αυτό και είναι δύσκολη η ανακοχή και η αποκλιμάκωση. Γιατί πριν επιτύχει αυτούς τους στόχους στο πεδίο, δεν πάει στις διαπραγματεύσεις, δεν είναι έτοιμος να δεχθεί ανακοχή, αποκλιμάκωση πριν επιτύχει τους στρατηγικούς τους στόχους. Και ποιοι είναι τώρα οι στρατηγικοί στόχοι, θα έλεγε κανείς. Οι στρατηγικοί στόχοι, πέρα από την ουδετεροποίηση, θέλει σχεδόν την πλήρη αποστατικοποίηση της Ουκρανίας, θέλει τις διευρυμένες αυτόνομες, δύο αυτόνομες περιοχές, διευρυμένες στα διοικητικά τους όρια, και ενδεχομένως θέλει και άλλες μία ή δύο αυτόνομες περιοχές, δηλαδή στην περιοχή της Χερσόνος και Οδυσσού και ενδεχομένως και προς το Χάρκοβο. Άρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, και γιατί τώρα από τη στιγμή που έχει πληρώσει ένα τέτοιο τίμημα δεν θέλει να αποχωρήσει και να έχει πάλι το πρόβλημα της Ουκρανίας. Θέλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανεξάρτητα από κόστος, να επιβάλλει μια λύση στην Ουκρανία. Και αυτό είναι που κάνει τα πράγματα δύσκολα και επικίνδυνα. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, και επικαλούμε πάντα την εμπειρία σας, είναι αυτό που διατύπωσε πρόσφατα ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, ο οποίος μετήχε στην ελληνική αντιπροσωπεία το 1982 στο Montego Bay. Είπε λοιπόν ότι εάν συμβεί, δεν το ξέρουμε, στο πεδίο των μαχών, εάν συμβεί ο πλήρης θαλάσσιος αποκλεισμός Ουκρανίας, θα συνιστά ένα πρωτοφανές προηγούμενο που πολύ δύσκολα διεθνώς μπορεί να αναγνωριστεί και με βάση την Άγκλος. Αυτό θα είναι ότι μια χώρα, η οποία, θα το πω σχηματικά, κοιμήθηκε με θάλασσα, ενδέχεται να ξυπνά χωρίς να είναι παράκτια χώρα. Το έχετε ξανασυναντήσει αυτό? Κοιτάξτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν μπορώ να πω ότι είναι επανάληψη κάποιου άλλου. Είναι μια πολύ βίαιη σύγκρουση. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, κύριε Σαχίνη, είναι αδυσόπιτες. Είναι οι πιο σκληρές συγκρούσεις, γιατί μπαίνει στην άκρη οποιοσδήποτε ανθρώπινος παράγων και αντιμετωπίζεται η κατάσταση μέσα από το πρίσμα των γεωπολιτικών ισορροπιών, και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σκληρές οι γεωπολιτικές συγκρούσεις. Από τη στιγμή που τα πράγματα έχουν φτάσει εκεί, και τη Ρωσία το σημαντικό είναι να μην αφήσει το ΝΑΤΟ να εγκατασταθεί στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί, και μάλιστα να εγκατασταθεί και στην Αζωφική. Η Αζωφική στην προέκτασή της φτάνει μέχρι το Ροστόβ, δηλαδή στην καρδιά της Ρωσίας. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία να επιτύχει πριν από τη σύγκρουση την αποστρατικοποίηση, την ουδετεροποίηση τουλάχιστον της Ουκρανίας, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζει αυτή τη γεωπολιτική πρόκληση. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, δεν θέλει να επαναλάβει το ρίσκο να έχει την Ουκρανία πάλι εκτός και γίνει μια συμφωνία κορυφής, πάρει αυτές τις εγγύσεις που ζητούσε η ρωσική πλευρά από το ΝΑΤΟ, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γίνει μια συμφωνία κορυφής, ενός είδους Γιάλτα σε επίπεδο κορυφής, ούτως ώστε να πούνε ότι ναι, δεχόμαστε αυτά, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς, και μετά οι λεπτομέρειες να συζητηθούν στη συνέχεια με την ουκρανική πλευρά. Μην πιστέψουμε τώρα ότι το καθεστώς Ζελένσκι έχει μια πλήρη ανεξαρτησία. Είναι ένα καθεστώς το οποίο εξαρτάται από τη ξένη υποστήριξη και βοήθεια. Γι' αυτό το λόγο το σημαντικότερο είναι τι θα συζητηθεί σε επίπεδο κορυφής μεταξύ των δύο μεγάλων. Και εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόοδος ακόμα. Αντίθετα, από την δυτική πλευρά θέλει να σταλεί ένα μήνυμα ότι είμαστε πολύ ισχυροί και σκληροί απέναντι στην επίθεση. Η αμερικανική πλευρά έτσι κι αλλιώς παίζει ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι που αφορά την Ευρώπη. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αφήσει την Ευρώπη να κάνει στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους, τους σημαντικούς λόγους που οδήγησαν στη σύγκρουση της Ουκρανίας. Και γι' αυτό το λόγο θέλει να επαναβεβαιώσει τη γεωπολιτική της παρουσία και τον έλεγχο στην Ευρώπη, και να μην επιτρέψει την εξέλιξη της Ευρώπης σε ένα αυτόνομο γεωπολιτικό πόλο. Άρα παίζονται πολύ σημαντικότερα θέματα με το χαρτί της Ουκρανίας. Δεν αφορά μόνο την Ουκρανία αυτή η σύγκρουση.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Αν αφορά κάτι την Ουκρανία, είναι η ανθρωπιστική τραγωδία. Αυτό είναι προφανές. Άμα το πληρώνω, είναι η Ουκρανία. Αυτό είναι το βασικό. Τα προβλήματα είναι πολύ ευρύτερα. Πείτε μου, κύριε Νάρχο, και επικαλούμε πάντα την πολύχρονη εμπειρία σας στο διπλωματικό κλάδο. Θεωρείτε ότι είναι βαθύτερη η σχάση πια αυτό που λέμε ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα, ή βλέπετε ότι μπορεί ακόμη και τώρα να γεφυρωθεί? Θέλω να πω, μήπως εδώ πια χωρίζουν οριστικά οι δρόμοι Δύσης Ρωσίας, η οποία πάει σε ένα άλλο πόλο, ας το πούμε ευρωασιατικό, δεν ξέρω αν είναι και σωστός αυτός, στρέφεται πια προς τα εκεί από τη μια, η Δύση οριοθετεί από την άλλη, ή θεωρείτε ότι μπορεί να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση με ένα τέτοιο πόλεμο? Δεν είναι εύκολο να γεφυρωθεί στον άμεσο χρόνο. Θα πάρει αρκετό καιρό για να ξαναγίνει. Η Ευρώπη οπωσδήποτε έχει συμφέρον. Έχει μεγάλα συμφέροντα και είχε γίνει μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ιδίως της Γερμανίας και της Ρωσίας. Και ένας από τους στόχους που τους επιδιωκόμενους από την αμερικανική πλευρά είναι ακριβώς να διακοπεί αυτή η στρατηγική σχέση, γιατί όταν αναπτύσσεται στρατηγική σχέση μεταξύ Δυτικής Ευρώπης και Ρωσίας, εμπνέει το φόβο ότι αυτό θα οδηγήσει σε πολιτικά αποτελέσματα. Και ποια είναι τα πολιτικά αποτελέσματα? Ότι θα δημιουργηθούν κοινά συμφέροντα μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, και μπορεί αυτό να υποβαθμίσει δύο πράγματα να γίνουν. Πρώτο, να οθήσει την Ευρώπη προς ένα πιο αυτόνομο γεωπολιτικό ρόλο, και το δεύτερο, που είναι το ίδιο με το πρώτο βασικά, να αποδυναμώσει την ατλαντική σχέση, τη ζεύξη μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζεται αυτή η στρατηγική συνεργασία Ευρώπης-Ρωσίας με μεγάλη καχυποψία και εχθρότητα από την αμερικανική πολιτική. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το πέτυχε τώρα. Ο μεγάλος κερδισμένος από τη σύγκρουση αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την πάσα όμως την έχει κάνει η κίνηση Πούτιν, έτσι. Αυτός είναι που ισχυροποιεί ξανά το ΝΑΤΟ. Ναι, αυτό ακριβώς όπως το λέτε, αλλά ο άλλος με την αδιαλαξία στο θέμα της ουδετερότητας της Ουκρανίας. Η ουδετερότητα το τελευταίο πράγμα που μπορούσε να δεθεί η Ρωσία. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό και δεν γινόταν και υπήρξε αντίθετα μια κλιμάκωση αδιαλαξίας, η ρωσική πλευρά έβγαλε το συμπέρασμα, καλός ή κακός, ότι πρέπει να το λύσει το θέμα στρατιωτικά, και επενέβη. Άρα η κίνηση όμως αυτή οπωσδήποτε ευόδωσε τους σχεδιασμούς τους Αμερικανικούς σε ό,τι αφορά την επαναβεβαίωση της γεωπολιτικής θέσεως των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη και τη διακοπή της σχέσεως της στρατηγικής μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Τώρα, άρα θα πάρει χρόνο αυτή η ιστορία μέχρι να θα δούμε πρώτα πώς θα εξελιχθεί η Ευρώπη, γιατί φαινομενικά ακόμα και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας, που είναι ένα άλλο χωριστό θέμα, ερμηνεύεται ότι μπορεί να ενταχθεί και αν και θα είναι τυπικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μπορεί να βοηθήσει και την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αμυντικής διαστάσεως. Οι Αμερικανοί δεν έχουν αντίρρηση, εφόσον η αμερικανική αυτή διάσταση είναι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Άρα, ποια αυτονομία θα έχει η Ευρώπη? Είναι ένα ερώτημα. Τώρα, θέλω να κλείσουμε με αυτό που μας στέλνει και ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Νέαρχο, μπορεί αυτή η πολύ σοβαρή κρίση, η οποία στο πρώτο φόντο έχει την τραγωδία την ανθρωπιστική, στο δεύτερο φόντο τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, μπορεί αυτή, και υπό ποια εκτίμηση του κυρίου Νέαρχου εδώ, να επεκταθεί, να κουμπίσει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να επεκταθεί στην Ανατολική Μεσόγειο? Αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε, και είναι ένα μεγάλο διπλωματικό θέμα, να μην επεκταθεί αυτή η σύγκρουση, να περιοριστεί στην Ουκρανία και να μην επεκταθεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει από ρωσική πλευρά η πρόθεση ή ακόμα και η δυνατότητα να πλήξει άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, δηλαδή, αλλά μπορεί, παράδειγμα,
από αλυσιδωτές από τη δράση να εμπλακούν και άλλες χώρες. Δηλαδή, αν πούμε δοθεί μια μαζική βοήθεια στρατιωτική προς την Ουκρανία, από πού θα περάσει αυτή η βοήθεια? Από την Πολωνία. Η Πολωνία στην περίπτωση αυτή μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο αντιπίνων από την, από την Ρωσία, όσο και, όσο και αν αντιλαμβάνεται η Ρωσία ότι είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και υπάρχει το άρθρο 5 της αυτόματης αλληλεγγύης. Αλλά εκεί πέρα γι' αυτό και επισύει από την αρχή της συγκρούσεως ο Πούτιν το γεγονός ότι έχει πυρηνικά όπλα και ότι δεν θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί ακριβώς θέλει να δημιουργήσει μια αποτροπή στο θέμα αυτό, ότι αφήστε με να λύσω το θέμα αυτό και ελάτε να συζητήσουμε γενικότερα πώς θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Αυτή είναι η θέση η ρωσική και επισήγει γι' αυτό και τον κίνδυνο της απειλής, την απειλή την πυρηνική. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να περιοριστεί και να μην επεκταθεί εάν επιδειχθεί αναγκαία σοφροσύνη και, και συνετή προσέγγιση των πραγμάτων. Εάν δηλαδή τώρα αρχίσει ο καθένας να τραβάει από εκεί και από εδώ και να κλιμακώνει, υπάρχουν κίνδυνοι. Γιατί βεβαίως είδατε παράδειγμα στη βάση εκεί τη δυτική, δυτικά του Λβόφ, εκτύπησε η Ρωσία, γιατί πληροφορήθηκε ότι εκεί γινόταν συγκέντρωση μισθοφόρων ή εθελοντών και παραδίδονταν εκεί όπλα προς την Ουκρανία από, από τις δυτικές χώρες και θεώρησε σκόπιμο να πλήξει προληπτικά αυτό το αεροδρόμιο για να εμποδίσει τη ροή αυτή των όπλων προς την Ουκρανία. Εάν δηλαδή γίνει κάτι παρόμοιο, παράδειγμα όπως έγινε σκέψη να χρησιμοποιηθούν τα ΜΙΚ-29 τα πολωνικά για, για ενίσχυση της Ουκρανίας, δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να αντιδράσει η Ρωσία. Δηλαδή είναι ένα θέμα να υπάρξει αναγκαία προσοχή για να αποφευθούν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις και η διολίσθηση σε διεύρυνση του πολέμου. Τώρα το τελευταίο ερώτημα έρχεται από το φίλο τον Κώστα. Στις 24 Μαρτίου είχε αναγγελθεί στην ουσία κοινή συνεδρίαση ΝΑΤΟ του Προέδρου, του Αμερικανού, του Biden και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηγεσίας. Πιστεύει, εκτιμά ο κύριος Νεάρχου, ότι ίσως εκεί να είναι το εφαλτήριο ενός διάβλου επικοινωνίας με την άλλη πλευρά και έτσι να ξεκινάει η κλιμάκωση, ή το αντίθετο ακριβώς, θα έχουμε σκλήρυνση? Εγώ νομίζω ότι η δυτική ηγεσία αντιλαμβάνεται τους κινδύνους μιας διολυστήσεως και ιδίως στην Ευρώπη. Έχουν καμία διάθεση να συμπράξουν προς τη διεύρυνση της διαμάχης. Και πιστεύω ότι ούτε η αμερικανική πλευρά θέλει πραγματικά αυτή τη διεύρυνση, εκτός κάποια ακραία έριγα που πολεμοκαπήλων, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω τι ευκαιρία είναι, γιατί όταν έχεις πυρηνικά και είναι πυρηνική υπερδύναμη η Ρωσία, δεν είναι εύκολος στόχος να πούμε ότι με συμβατικά μέσα θα την πλήξουμε και θα την κατανικήσουμε. Αν βρεθεί στην ανάγκη, θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Οπότε δεν μπορεί κανείς να παίζει με τέτοιους κινδύνους. Πιστεύω ότι στη συνάντηση των Βρυξελών θα υπάρξει μια εκτίμηση των πραγμάτων και ίσως μετά από αυτή να υπάρξουν εξελίξεις. Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρήσουν ένα προφίλ σκληρό, αλλά παρασκηνιακά θα κοιτάξουν να πάρουν επαφή με την ρωσική ηγεσία για να δούνε, να βρούνε τρόπους να οριοθετήσουν αυτή τη σύγκρουση και ενδεχομένως να ανοίξουν το δρόμο προς κάποιο είδους διευθέτηση. Αυτό βεβαίως από τη ρωσική πλευρά θα αντιμετωπιστεί υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει μέχρι τότε η Ρωσία επιτύχει κάποιους στρατηγικούς στόχους που θέτει από την πλευρά της επί του πεδίου της μάχης. Ευχαριστώ τον κύριο Νεάρχου στο σημείο αυτό. Την ίδια ώρα βεβαίως με τον τρόμο καθημερινά των πυραυλικών επιθέσεων, είναι αυτό που είπε, ζουν οι κάτοικοι, αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο.